απόγευμα της Πέμπτης, λίγες ώρες πριν την προσευχή της Παρασκευής στην Αγία Σοφία, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Εμινέ, επισκέφθηκε το χώρο προκειμένου να επιθεωρήσει την πρόοδο των έργων και να διαπιστώσει αν όλα είναι έτοιμα. Για πρώτη φορά μετά από 86 χρόνια, λίγο μετά το μεσημέρι της Παρασκευής, θα γίνει η πρώτη προσευχή στην Αγία Σοφία, που πλέον έχει μετονομαστεί σε Αγία Σοφία Μεγάλο Τέμενος, ενώ έχει τοποθετηθεί και η ανάλογη πινακίδα. Θα προηγηθεί προσευχή στον εξωτερικό χώρο. Εκεί οι εργάτες μετρούν τις αποστάσεις για να τηρηθούν οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, καθώς αναμένεται να συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος κόσμου. Την περασμένη Κυριακή, ο Ερντογάν είχε και πάλι επισκεφθεί την Αγία Σοφία προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την πρόοδο των εργασιών και μάλιστα φωτογραφήθηκε εντός του ναού. Κατά τη διάρκεια της επισκέψης του την Πέμπτη, τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια, με δυνάμεις της αστυνομίας να έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ πολλοί είχαν συγκεντρωθεί για να δουν από κοντά τον Τούρκο πρόεδρο.